Γίνεται μια προσπάθεια από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας για την βοήθεια προς τους πυρόπληκτους στις περιοχές της Ηλίας, της Εύβοιας και όχι μόνο. Δύο λόγια για αυτή την προσπάθεια που πραγματοποιείται ως Εργατικό Κέντρο. Κοιτάξτε, από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε το θέμα με τις πυρκαγιές, ευαισθητοποιήθηκε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και τα σωματεία, τα ενεργά σωματεία που βρίσκονται στη δύναμή του και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που κάναμε τόσο οι διοικοί των σωματείων όσο και απλά μέλη των σωματείων φέρανε πράγματα που είχαμε συνεννοηθεί, δηλαδή ξηρατροφή, διατομικής υγιεινής, χυμούς, νερά, για να τα στείλουμε στους συναδέλφους πυρόπληκτους που δοκιμάζονται αυτές τις μέρες. Υπήρξε ανταπόκριση και μέχρι πότε θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια? Κοιτάξτε, παρά το δύσκολο της εποχής, ότι πάρα πολλοί κόσμος λείπει κάνοντας χρήση των καλοκαιρινών αδειών, η προσπάθεια από τα σωματεία και από τα μέλη τους ήταν συγκινητική. Έχουμε μαζέψει ένα αρκετά μεγάλο όγκο τροφίμων και άλλων ειδών που προορίζονται για τους πυρόπληκτους. Θα μαζεύουμε και τις επόμενες μέρες εδώ στο Εργατικό Κέντρο από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 1.30 το μεσημέρι και νομίζω ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα σταλεί όλα τα υλικά που έχουμε μαζέψει στους ανθρώπους αυτούς, στους συναδέλφους μας που τα έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.